στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε μία μητέρα που το παιδί της πηγαίνει στο Ασάκιο. Για ευνόητους λόγους δεν θα αποκαλύψουμε το όνομά της και θα ξεκινήσουμε από την κυρία αυτή. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καταρχάς, εσείς τι ξέρετε για αυτό το περιστατικό? Σας είπε κάτι το παιδί σας? Είχατε κάποια ενημέρωση επισήμως από το σχολείο? Τι γνωρίζετε? Τα παιδιά επέστρεψαν εχθές από το σχολείο. Από το πρώτο διάλειμμα κιόλας εχθές άρχισαν να μαθαίνουν για το τι συνέβη την Παρασκευή στο σχολείο. Mm-hmm. Επειδή δεν μας ήρθε επίσημη ενημέρωση από το Ασάκιο, δηλαδή αυτή τη στιγμή ούτε email ούτε τηλέφωνο, το μόνο που έκαναν ήταν να κάνουν μια ανάρτηση στο Instagram, αν έχει το Θεό σου το Ασάκιο στο Instagram, και μάλιστα έχουν απαγορεύσει τα σχόλια, δηλαδή δεν μπορεί κανένας να τοποθετηθεί επί του θέματος. Μπα. Το Instagram του Αρσαγίου. Μπα. Ναι, ναι. Μπα. Εσείς οι γονείς δεν μπορείτε. Ενημερωνόσαστε από το Instagram και καλά λέτε, ακούσατε. Και από εκεί, και πέρα σας λένε δεν θέλουμε σχόλια. Ναι, τα έχουν απαγορεύσει, κύριε Παπαδάκη. Μάλιστα. Τι υπόθηκε στα λοιπόν, παιδιά? Μπορείτε να μας πείτε τι υπόθηκε στα παιδιά? Έφυγαν από το σχολείο, ναι. Είδαν εξαφνικά ότι υπήρχε μεγάλη αναστάτωση στον προαύλιο χώρο πηγαίνοντας προς τα σχολικά. Είδανε κάμερες, δημοσιογράφους. Προς το τέλος της χθεσινής ημέρας άρχισαν τα παιδιά να ρωτάνε τους δασκάλους. Mm-hmm. Οι δάσκαλοι λοιπόν τους είπαν ότι υπήρξε ένα περιστατικό, ένα παιχνίδι, έτσι το χαρακτήρισαν, παιχνίδι μεταξύ των μαθητών του γυμνασίου. Δεν συμβαίνει τίποτα απολύτως, μην αναστατώνεστε. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος μαθητής σας, μαθήτριά σας, κάποια στιγμή σας ενοχλήσει, να έρθετε να μας το πείτε. Συγγνώμη, υπήρχε καθηγητής που πήγε σε παιδί και είπε πως το να τη λύγεις, ναι, με πετονιά, βεβαίως, ένα παιδί είναι παιχνίδι. Στο λαιμό και να, ναι, το, ναι, τραυματίζεις, μάλιστα να είναι εμφανή τα σημάδια, να έχει ασκηθεί, να έχει συμπληρωθεί δικογραφία, να υπάρχει δίωξη. Έτσι. Και μάλιστα όλα αυτά να γίνονται δίπλα στο γραφείο των καθηγητών, γιατί αυτό πληροφορεί. Και για να μην χάσει τη φήμη του ένα πραγματικά πολύ καλό σχολείο, να λένε δεν έγινε τίποτα, δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη φήμη, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε, 25 Μαρτίου στη γιορτή του σχολείου, ο κύριος Μπαμπενιώτης κούνησε το δάχτυλο στους γονείς, λέγοντας ότι μην είστε τόσο υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά σας για το θέμα του bullying. Όταν οι γονείς μεταξύ μας μιλάμε, ναι, το παιδί μας μπορεί να είναι το καλύτερο. Υπάρχουν παραβατικά παιδιά, αλλά υπάρχουν και παραβατικοί γονείς. Γνωρίζουν αυτή τη στιγμή... Σας είπανε να μην είσαστε... Συγγνώμη, το ακούσαμε. Βεβαίως. Καλά. Σας είπανε, βεβαίως, να μην είσαστε υπερπροστατευτικοί με τα παιδιά σας όταν πέφτουν θύματα bullying. Μας είπε ο κύριος Μπαμπινιώτης στη γιορτή του σχολείου ότι θα πρέπει να είστε λίγο πιο ήρεμοι με τα παιδιά σας, να διαχειρίζεστε καλύτερα τις καταστάσεις και ότι το σχολείο είναι εδώ να αντιμετωπίσει τα πάντα. Να αντιμετωπίσει τι ακριβώς? Όταν εχθές αυτοί οι μαθητές που έδεσαν το παιδάκι κατά τη διάρκεια του διαλύματος πήγανε στο μάθημα κανονικά. Πήγαν χθες την γιατί μάθαμε ότι και το παιδί, το θύμα δηλαδή, πάει σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Είναι και τα παιδιά αυτά που του έκαναν ό,τι έκαναν στο μάθημα. Ακριβώς, τα παιδιά αυτά εχθές πήγανε κανονικά στο σχολείο. Το έκαναν γιατί περιμένουν να τελειώσει η πειθαρχική εξέταση, η ΕΔΕ, για να μας πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Θέλω να σας ρωτήσω, το παιδί σας έχει πει ότι γίνονται συχνά παρόμοια περιστατικά στο σχολείο? Φυσικά και γίνονται συχνά, φυσικά και κάθε φορά οι διευθυντές των Αρσακίων, γιατί είναι διαφορετικά σχολεία, λένε μην ανησυχείτε κτλ. Όμως θέλω να καταθέσω το εξής. Υπάρχει μαθητής αυτή τη στιγμή στο Αρσάκιο του Ψυχικού που κυκλοφορεί με πεταλούδα. Μαχαίρι. Πεταλούδα, μαχαίρι. Οι καθηγητές και οι διευθυντές του σχολείου το γνωρίζουν πάρα πολύ. Και τι καλά. Κάνει, εκβιάζει τα παιδιά, τα απειλεί? Βεβαίως και εκβιάζει τα παιδιά, διότι και από χθες όλοι οι μαθητές του γυμνασίου δεν μιλάνε στους γονείς τους. Όλα τα παιδιά φοβούνται. Γιατί πάνε και απειλούν τα παιδιά ότι μην τολμήσεις και μιλήσεις και μην πεις τι έγινε, διότι θα δεις τι θα πάθεις. Συγγνώμη, αυτό το παιδί είναι μέσα στην ομάδα των παιδιών που επιτέθηκαν στον ανηλικό? Όχι, είναι άλλο παιδί. Είναι άλλο παιδί, το οποίο κυκλοφορεί με πεταλούδα στο Αρσάκιο. Και οι καθηγητές το γνωρίζουν αυτό και δεν κάνουν απολύτως τίποτα.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτά που είπατε και ελπίζουμε να ακούγονται και από εκείνους οι οποίοι... Πολύ σοβαρές καταγγελίες. Πάρα πολύ σοβαρές καταγγελίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε.